Αν την ευαισθησία σου αυτή την έχεις κρύψει τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία χρόνια από τον κόσμο, γιατί τη θεώρησες ότι είναι τόσο δικό μου πράγμα που δεν θέλω να βγει ούτε καν σε τραγούδι. Εγώ αντιθέτως νομίζω ότι ο κόσμος τουλάχιστον που ακούει τα τραγούδια μου, γιατί εσύ μπορεί να μην τα ακούσει τα τραγούδια μου, το ξέρει. Θέλω να σου πω και να θέλω να μην τα ακούσω. Δεν γίνεται. Έχω μία συνεργάτη στο ραδιόφωνο. Που σταμάζει. Όχι, εγώ νομίζω ότι σου λέω ο κόσμος που θέλει να μ' ακούσει και με αποζητά, το βλέπει. Μα αυτό είναι που γουστάρουν από μένα. Ρώτησα κάποιο παιδί χτες, καθόμουν κάπου και τρώγα σουβλάκια και ήταν ένα, καθόντουσαν δύο αγόρια μαζί. Μπορεί να ήταν και γκέι ζευγάρι, δεν ξέρω, έτσι μου φάνηκαν. Και μου λέει ο φίλος μου, λέει, γουστάρει πολύ εσένα και αυτό και δεν ξέρω, μου λέει, έχει κάτι, μια λατρεία για σένα. Και του κάνω, τι γουστάρεις πιο πολύ από μένα. Και γυρνάει, μου λέει, την ερμηνεία σου. Δηλαδή άλλοι μου λένε συνήθως, είναι τα τραγούδια ή τη φωνή σου σκέτο. Μου λέει, ό,τι και να έχεις πει, δεν με νοιάζει και κακά τραγούδια να έχεις πει που λέει ο λόγος. Είναι ο τρόπος που τα λες, μου λέει. Με πείθεις, μου λέει, και με πιάνεις. Αυτό είναι, φαντάζομαι, είναι και η ευαισθησία που έρθει. Εξώ μιλάς για το, αυτό που μιλάω, να μιλάω και να βγάζω την... Να μιλάς εννοούσα κυρίως. Δηλαδή... Ναι, θα σου πω, αποφεύγω πάρα πολύ, δηλαδή τα τελευταία χρόνια με πείραζε λίγο η τηλεόραση πώς είχε γίνει. Ναι, πέρασε ένα σοκ. Όπως περάσαμε όλοι μας. Όλοι μας. Πολιτισμικό σοκ περνάμε όλοι, έτσι δεν Ξαφνικά, είναι. Ξαφνικά η φήμη έγινε γεγονός. Και το μικρό το γεγονό έγινε πολύ μεγάλο. Τρελάθησε με τη λόρα, σαρτάρισε. Ναι, και λε κάτσε. Καλύτερα να μην πηγαίνω πουθενά. Έτσι. Και όπου με πετυχαίνανε, δεν είμαι ο τύπος που κάνω παιδιά, δεν σα μιλάω. Ίσα-ίσα. Κάθομαι τίμια μπροστά στην τηλεόραση και θα πω αυτό που μου λέτε. Δεν το σκέφτομαι. Σου λέω, έχω πέσει και σε παγίδα μεγάλη αφέλεια στο παρελθόν. Δεν με πειράζει όμως τελικά. Δεν με πειράζει τίποτα. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια μου και έχω αποφασίσει ότι αυτή είμαι. Ό,τι και να είμαι, αυτό είναι. Είσαι και τραγουδάς, είσαι η Άννα Βύση. Ο κόσμος από κάτω τώρα ξεκινάς και περιοδίες. Από ό,τι ξέρω, που φαντάζομαι ότι θα επαναληφθεί αυτό το γεγονός. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το τραγούδι δεν είναι μόνο δικό μου. Είναι πολλών ανθρώπων και αυτό να σε κάνει να το λες ακόμα καλύτερα. Βέβαια, μα αυτό είναι με μένα. Εγώ είμαι άνθρωπος που θα κάτσω πάνω 4 ώρες και. Θυμούνται οι φίλοι μου, ας πούμε, βραδιές που τελειώνει. Έχω γραφεί και εμεί στο μαγαζί, γίνεται χαμός, έχει περάσει η ώρα και είναι 5 ώρες και έχουν τρεις παρέες. Αυτό το έκανα συχνά στο Χάος όταν ήμουν και στον Κάστιν Μπλακ. Τρεις παρέες και μου λέει, ρε Άννα, πες μας κι αυτό. Και γουστάρω εκεί και μου λέει, ρε Άννα, πάμε γιατί ξεκουραστείς. Λέω, ρε παιδιά, αυτοί είναι οι πιο, να μην πω τη λέξη, οι πιο παθιασμένοι άνθρωποι με μένα. Δηλαδή εκείνη την ώρα. Έχω μεγάλη τρέλα τελικά. Θα μιλήσω το πιο ζώρικο. Με δουλεύουν οι φίλοι μου ότι θα φτάσω 80 χρονών, 90 και θα μου φτιάχνουν ψεύτικες λέει πίστες και θα μου λένε ότι περιμένει ο λαός τώρα, θα μου πληρώνουν κόσμο να έρθει, θα με βλέπει. Είμαι μουσκεμα. Είμαι έτοιμη. Είμαι μουσκεμα. Το μοναδικό που περιμένω είναι εσένα. Να μου το... Είμαι εδώ! Είμαι μουσκεμα. Όσο έχω να μιλήσεις. Ξεκινήσαμε με κριτική μουσική, με καταπληκτική κριτική μουσική.